Έχετε ομογενείς, ναι, οι οποίοι όχι απλώς δεν ξέρουν τι σημαίνει στη χώρα. Μάλιστα. Δεν έχουν, είναι αποκομμένοι πλήρως από τη ζωή εδώ, από τα προβλήματά της, από την καθημερινότητά της. Ναι. Το ελάχιστο θα ήταν, το ελάχιστο. Δεν ενδιαφέρουν για τη χώρα να πάρουν τα ποδαράκια τους και να πάνε σε ένα εκλογικό κέντρο με έναν κατάλογο. Για μια ζωή ολόκληρη. Για μια ψήφο που στο κάτω-κάτω της γραφής θα καθορίζει τη ζωή σου και τη ζωή μου. Και τη ζωή των εδώ. Που πασχίζουν κάθε μέρα να τα βγάλουν πέρα. Πού είναι το δύσκολο να πάνε τόσο δά να ψηφίσουν? Γιατί και σε άλλες χώρες που δεν ισχύει η επιστολική ψήφος, αλλά ισχύει η ψήφος στο εξωτερικό, υπάρχουν τα κέντρα και πάει ο κόσμος και ψηφίζει και λέμε πω πω, ουρές από Γάλλους εκεί, ουρές από τόδους από εκείνους εκεί. Και πάμε παραπέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είσαστε σίγουροι, εδώ βάζετε POS, ενδεχομένως και στα μυρμήγκια επειδή περπατάνε, θα πληρώνουν και σε λίγο διόδια. Και θα έχουν και POS τα μυρμήγκια. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είσαστε σίγουροι ότι διασφαλίζετε τη διαφάνεια της ψήφου καταργώντας το αυτοπρόσωπο και την παρουσία? Καθόλου δεν την εξασφαλίζετε. Για ποιο λόγο, Ιάννα? Για ποιο λόγο? Φωνάζαμε εμείς, ειδικοί κατάλογοι, χρόνια φάγαμε να υπάρχουν πραγματικά ειδικοί κατάλογοι για τους ιτεροδημότες και μετά ειδικοί κατάλογοι, για παράδειγμα, για τους εποχικά εργαζόμενους. Τι φοβάστε, Λιάννα, τι φοβάστε? Εμείς τι φοβόμαστε? Ναι, ναι, ναι. Αλλίωση της πραγματικής βούλησης του ελληνικού λαού κατά τα συμφέροντα. Γιατί σας θυμίζω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ναι, και οι εκλογές κατάντησαν να είναι εύκολες για τους οικονομικά ικανούς. Να απαντήσει όταν ο κ. Βορύδης. Να μετακινηθείς. Να απαντήσει αυτό να στο φόβο. Να τελειώσω. Πώς το κλειδώνουνε δηλαδή? Έλα. Όταν πρέπει να μετακινηθείς και να πληρώσεις διόδια, ναι, τα οποία τρώθαν και αυξημένα από πρώτης πρώτου, εκ των πραγμάτων η ψήφος θα πάει εκεί που πρέπει με βάση τους εκβιασμούς που θα ισχύουν στην πραγματικότητα από το πρόσωπο σημεί. Κύριε Βορύδη. Άρα η επιστολική ψήφος δεν εξασφαλίζει τίποτα στη χώρα. Έβαλε τίποτα θέμα. Απολύτως. Λοιπόν. Τα συμφέροντα των μεγάλων. Για να σαρκούν αυτά, χρειάζονται κι άλλα, κυρία Κανέλη. Πάμε. Ελάτε. Όχι απλώς δεν μας σαρκούν. Αλλά σαν μας κάνουν να σαρκάζουμε το λιγότερο. Δηλαδή. Στα αλήθεια δηλαδή. Στην εποχή. Όπου έχουμε μαθήτριες να στέρνονται και δεν έχουν βρει, γιατί κυκλοφορούν γυμνές με πλαστές φωτογραφίες. Σε μία εποχή στην οποία κάθε μέρα βρίθη το διαδίκτυο και η ειδησιογραφία από τον τρόπο αλλίωσης, εισοδήματος, προσωπικότητας, ιδεολογίας, τι έκανε ο Μάσκ, τι έκανε η παρέα του, τι κάνουν οι πλατφόρμες, πώς μπορείς να ξεφύγεις. Εμείς θα τα διασφαλίσουμε όλα, ναι, γιατί θα έχουμε ειδικό φάκελο. Λοιπόν, επειδή η χώρα, μόλις ακούει τη λέξη φάκελος, λίγο πετάει πετάλες, γιατί από ειδικούς φακέλους έχει υποφέρει πάρα πολύ. Εμείς θα επιμείνουμε στη θέση μας. Είναι ότι θα δικαιωθούμε και θα το δείτε από το αποτέλεσμα. Έτσι έγινε και με την ψήφο των ομογενών και είδαμε πόσοι πήγανε. Έτσι έγινε και με την στήριξη των ομογενών και είδαμε πού καταλήξαμε. Και αυτό το πολλές χώρες. Μην το εμφανίζετε, κύριε Βορύδη μου, συνεχώς ως επιχείρημα ικανό να μας πείσει να πάμε με το σωρό κάποιων χωρών. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλές χώρες ασκούν εκείνη την άθλια πολιτική που θέλει 5.000 και 6.000 παιδιά νεκρά στη Γάζα, και είναι πάρα πολλές χώρες που ωφελούνται από αυτό. Είναι πάρα πολλές χώρες που έχουν όπλα που τα πουλάνε για ίδιο όφελο. Μάλιστα. Και δεν τους νοιάζουν οι λαοί. Λοιπόν. Είναι πάρα πολλές χώρες που έχουν ακροδεξιά στροφή. Πάντως είναι και πολλές χώρες που κάνουν σπουδαία πράγματα και πρέπει να τα ακολουθήσουν. Στρατιωτικό σύμπλεγμα. Να παίρνουμε τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται στον κόσμο και να τις υλοποιούμε δεν είναι κακό. Βέβαια, σας συμφωνώ απολύτως να έχετε κι εσείς τα απαραίτητα funds, τις απαραίτητες τράπεζες και τα απαραίτητα κεφάλαια, να μην αφήνετε λαό σε ησυχία. Άμα θέλετε να είστε με αυτούς τους ισχυρούς, να είστε. Εμείς πρέπει να είμαστε απέναντι. Λοιπόν, γιατί αν δεν είμαστε απέναντι, θα γίνει φοβερή κουβέντα στη Βουλή. Σιγά μην γίνει φοβερή κουβέντα. Γιατί να μην γίνει φοβερή κουβέντα? Ποτέ δεν γίνεται. Δεν θα έχετε επιχειρήματα. Γιατί? Ποτέ όμως. Δεν θα βγεις απάνω να πεις αυτό και αυτό. Την έχετε υποβαθμίσει όλη σας τη Βουλή. Οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, οι πάντες. Έχετε υποβαθμίσει το κοινοβούλιο και χρειάζεται μια ατάκα στο κοινοβούλιο για να σταθείς. Πείτε μου πότε δώσατε από τη Βουλή, πέρα από την απευθείας μετάδοση, παραπάνω από 30 δεύτερα σε μία ατάκα. Η σημερινή σας παρουσία τα λέει όλα. Αν δεν τσακωθούν για τις βρούμες, δεν πρόκειται να δείξει τίποτα. Γιάννα, η σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή και όποτε θέλεις
Εκασταχού εκάστοτε μας έλεγε ο καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου. Έτσι. Να είσαι καλά. Θα σε, πάνε σε ευχαριστώ. Στην σε ευχαριστώ. Εκεί, σε ευχαριστώ. Είμαι Sky. Είμαι Sky. Γιάννα μου, είμαι Sky. Είμαι Sky, Γιάννα μου. Λοιπόν,